Συνεχίζεται η σκληρή κόντρα μεταξύ επιχειρηματιών και ΑΕΠ μετά και από την πρόσφατη σύλληψη του υπεύθυνου των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Θεάτρου των Αγρών, όπου σύμφωνα με την εταιρεία Ίσπραξης Πνευματικών Δικαιωμάτων, ο Γιάννης Ομαράκης δεν κατήχε τα δικαιώματα τραγουδιών σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Κυπαρίσι. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, κατέβηκαν κάτω για να μην πολυλογούμε. Και μου είπαν ότι έχουμε εδώ διαταγή να σε συλλάβουμε. Λέω για ποιο λόγο, ρε παιδιά. Λέει διότι παίζετε τα τραγούδια παράνομα χωρίς την άδεια της ΑΕΠ. Η ΑΕΠ ζήτησε από την ελληνική αστυνομία να συλληφθεί ο υπεύθυνος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Θεάτρου των Αγρών μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών. Και η κόντρα μεταξύ Γιάννη Σομαράκη και ΑΕΠ συνεχίστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ίσπραξης Πνευματικών Δικαιωμάτων Ρόμπερτ Ουίλιαμ να καλείται να δώσει εξηγήσεις. Υπάρχει ο νόμος και ο νόμος λέει ότι πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση μουσικού έργου ή συναυλίες ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να ζητάμε την άδεια των δημιουργών. Τη Δευτέρα θα έρθετε να με ξανασυλλάβετε, κύριε Ρόμπερτ, ή θα έρθει η αστυνομία μόνη της? Σας κάνω μια ερώτηση. Τη Δευτέρα έχω την επόμενη συναυλία. Θα έρθετε εσείς, θα στείλετε εσείς στην αστυνομία ή θα με συλλάβει? Δεν έχω τίποτα, δεν σας γνωρίζω, δεν έχω ούτε κάτι. Ούτε κι εγώ κουβέντα κάνουμε, αν κατάλαβα καλά. Ο κύριος Σαμαράκης νομίζω ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να παίρνει την άδεια για οποιαδήποτε χρήση μουσικής κάνει. Δεν ξέρω τους λόγους που δεν το κάνει αυτό. Επίσης είπατε κύριε στην ανακοίνωσή σας ότι θα σας χρωστάω λεφτά από το 2009, ενώ είναι δικαστικές αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει. Εγώ λοιπόν αφισβητώ ότι σας χρωστώ αυτά τα λεφτά και δεν έχει τελεσιδικήσει. Πώς βγαίνετε και λέτε ότι... Σε ένα άλλο κεφάλαιο, δεν θέλω το να λέτε στην ανακοίνωσή σας και εφόσον το λέτε, ναι, οφείλετε το δικαιολογήστε γιατί το λέτε. Τη διάβασα πολύ προσεκτικά. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι είμαι απατεώνας της χρονιάς και πιάσατε το λαβράκι, ας πούμε, το μεγάλο? Τι γίνεται με τους μεγαλοφιλέτες που χρωστάνε 2 και 3 εκατομμύρια? Τώρα είναι στο χέρι των αστυνομικών να εφαρμόσουν τον νόμο απόλυτα ή όχι? Αυτό είναι λάθος, δεν είναι στο χέρι των αστυνομικών. Εάν λοιπόν οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι πρέπει να συλλάβουν τον κύριο Σαμαράκη, καλώς έπραξαν. Επιμένετε λοιπόν να βγάζετε την ευθύνη από πάνω σας. Η ευθύνη, κοιτάξτε κύριε Σαμαράκη. Ξεκαθαρίστε μου αυτό. Επιμένετε να βγάλετε την ευθύνη από πάνω σας. Το καταλαβαίνετε ή όχι? Όταν λοιπόν κάνετε κλοπή πνευματική ιδιοκτησία, γιατί αυτό κάνετε, ναι, έτσι εφαρμόζεται ο νόμος. Τι άλλο παραπάνω θέλετε? Παρέμβαση ζήτησε να κάνει και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αβγιανάκης, που απέτησε από το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει άμεσα την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και την έβρεση μέσης λύσης για το θέμα που ταλαιπωρεί επιχειρηματίες, ΑΕΠ και δημιουργούς τραγουδιών. Οφείλω να πω ότι δεν συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, με το πνεύμα με το οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία, η ιδιωτική εταιρεία, λειτουργεί, και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο κυριολεκτικά χρησιμοποιεί, σε εισαγωγικά πάντοτε, βάσει του νομοθετικού πλαισίου, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, που υπάρχει και εφίσταται και είναι απαρχαιωμένο, νομία, δικαστικές αρχές για να εισπράττει τα χρήματα. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις εταιρείες εισπράξης πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν είμαστε ενάντια στο να καταργηθούν προς Θεού, όχι. Ωστόσο όμως είναι σαφές ότι το πλαίσιο...